αυτό. Σας είπαμε προηγουμένως για τις επιστροφές στους συνταξιούχους και πολλοί από εσάς έχετε αυξημένες προσδοκίες και περιμένετε να λάβετε πολλά χρήματα. Και ακούστηκε και από επίσημα χείλη ότι μπορεί να είναι και γύρω στο 3.000, κύριε Καλάκο. Ναι, για λίγες περιπτώσεις. Θέλω να δούμε λίγο την κάρτα. Δεν ξέρω, έχετε καμία πληροφορία, κύριε Ρωμανιά, για το πότε θα δοθούν αυτά τα λεφτά? Τι να πληροφορία να έχω? Βγαίνει ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ και λέει τώρα, με την εξόφληση το Νοέμβριο για τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα είναι μέσα και μάλιστα εφάπαξ, ολόκληρο το ποσό. Ναι. Βγαίνει την επομένη ο υφυπουργός και λέει δεν ξέρω, δεν έχουμε ακόμα καθορίσει. Και τη μεθεπομένη βγαίνει ο υπουργός και λέει θα τελειώσει η μελέτη και θα το ανακοινώσει το Υπουργείο όταν τελειώσει η μελέτη. Αλαλούμ. Άρα αδειάσανε τον υποδιοικητή τους. Και από αυτά όλα που λέμε, είχε δίκιο ο υποδιοικητής. Γιατί η μελέτη έχει γίνει. Και ξέρουμε πότε είναι. Επομένως μπορούσαν να καταβληθούν τώρα. Να δούμε και την κάρτα για να εξηγήσουμε και αυτά που λέμε. Λοιπόν, μιλάμε για 1.900.000 συνταξιούχους και να το εξηγήσουμε εδώ τώρα λίγο. Κύριε Καλάκο, μιλάμε για 10 ευρώ. Μας ρωτούσαν και χθες. Και μας λένε από τα λεφτά που μας κρατάνε τόσα χρόνια μόνο 10 ευρώ θα πάρουμε. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το 10 ευρώ. Και εγώ το βλέπω πολύ λίγο τα 10 ευρώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι 10 ευρώ στα 1.900.000 συνταξιούχους. Γιατί αφορά το χρονικό διάστημα από 1η-1η του 12 μέχρι 36 του 16. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και 1 ευρώ το μήνα να είχε. Λέτε είναι λίγο. Αλλά 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Να το εξηγήσουμε, Κωστή. Είχαν υποστεί τέτοιες μνημονιακές μειώσεις ώστε να υπολογίζεται λάθος το αρχικό ποσό. Με αυτό ακριβώς θα πω. Και 100 ευρώ και 50 ευρώ διαφορά να είχε η αρχική σύνταξη από την καταβαλλόμενη. Ναι, στις χαμηλές συντάξεις όμως είχε πάρει το τσεκούρι κάθε μήνα, το μηνιάτικο, τόσο πολύ. Σε όλες τις συντάξεις είχε συμβεί. Γίνονται στην αρχική. Το να πρόγραμμα έκανε την κράτηση στην αρχική σύνταξη. Ναι, 10 ευρώ αποκλείεται να είναι. Ωραία. Εσείς πόσο λέτε λίγο ότι θα είναι το κατώτερο, ας πούμε? Το κατώτερο θα είναι γύρω στα 50 με 80 ευρώ, ωραία, εκτιμώ. 50 με 80 ευρώ, λοιπόν, για περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Για περίπου, ναι, δεν θα είναι σε όλους το ίδιο. Δηλαδή, εκτίμησή μου είναι, θα είναι εκεί περίπου. Οι προσδοκίες των συνταξιούχων ότι θα πάρουμε πίσω πολλά λεφτά, 1.500-2.300, αντιστοιχούν μόνο σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Δηλαδή, 1.500 συνταξιούχοι θα πάρουν 2.300. 1.900 θα πάρουν 1.190. Αυτά τα στοιχεία όλα τα έχει η ΔΥΚΑ. Ακριβώς. Μπορούν να προσδιοριστούν και να δοθούν ακριβώς από το Υπουργείο. Έχω να σας πω ότι έχω εδώ το χαρτί, μας το έδωσε χθες ο κύριος Νικολόπουλος από τον ΕΦΚΑ. Μπράβο. Ζητήσαν, είναι η εντολή για τα δεδομένα αυτά για να δουν πώς θα γίνει η επιστροφή. Ακριβώς. Είναι στις 17 Οκτωβρίου το έγγραφο. Ακριβώς. Αυτό. Ποιος υπογράφει? Υπογράφει, μισό λεπτάκι, η κυρία Δέσποινα Αταλιάνη, η οποία είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Τι ζητείτε λοιπόν εδώ πέρα? Από την ΕΔΙΚΑ. Από την ΕΔΙΚΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, ζητείτε. Όχι, όχι, αυτό είναι από τον ΕΦΚΑ. Είναι από τον ΕΦΚΑ. Από πού ζητείτε τα στοιχεία, από πού ζητούν τα στοιχεία? Αποστολή στοιχείων. Κατόπιν εντολής του ΙΠΚΑ, στέλνουμε, λέει, επί του μεικτού ποσού της κυρίας σύνταξης. Εκεί που εφαρμοζόταν δηλαδή η κράτηση, το 6%. Αφού αφαιρεθούν, λέει, τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις των νόμων τάδε του 11 και τάδε του 12 κτλ., η επιστροφή διαφορών ποσών κατά την πληρωμή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου του 17, λέει, κύριε Ρωμανιά. Δείτε το αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή στην απόφαση του ΕΦΚΑ, κοιτάξτε το να το φέρουμε λίγο κοντά, λέει μηνός Δεκεμβρίου του 17. Στο επίσημο έγγραφο του ΕΦΚΑ. Αυτό είπε, όπως είπε ο κύριος Ρωμανιάς, στον κύριο Τσακίρη. Η κυρία Υπουργός προχτές δεν προσδιορίσε ούτε το χρονικό διάστημα επιστροφής και μάλιστα ήταν περισσότερο επιφυλακτική. Είπε ότι θα το συζητήσουμε, να δούμε τι χρήματα προκύπτουν, τι και θα δούμε πώς θα δοθούν. Το σημαντικό σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί είναι να ξεχωρίσουμε το εξής. Ότι υπήρχαν συντάξεις υψηλές που φάγανε μείωση 50%. Μην περιμένει ο κόσμος ότι θα πάρει. Στο πολύ μεγάλο ποσό που χάσανε, δηλαδή από τα 3.000 πέσα στα 1.200, ξέρω εγώ, σε αυτό το 1.800-1.500 περίπου, βγαίνουν μεγάλες επιστροφές. Ναι. Κοίταξε, όλη η ιστορία είναι ότι η παρακράτηση δεν γινόταν επί των καταβαλωμένων, αλλά επί του μεικτού ποσού. Ακριβώς, αυτό που λέει εδώ το έγγραφο. Πριν οι κρατήσεις. Αυτό το έγγραφο που μου το διαβάσατε, να το δείτε. Δεν το βλέπω να είναι και πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Είναι από τον ΕΦΚΑ. Ναι. Ωραία. Εξαιρετικά επίγον. Προθεσμία απάντηση στις 20 Οκτωβρίου του 2017 προς όλες τις περιφερειακές δομές του ΕΦΚΑ. Κοινοποίηση στην ΕΔΙΚΑ και στην υποομάδα εργασίας συντάξεων ΕΦΚΑ. Και αποστέλουν τα στοιχεία βάσει των οποίων έγιναν οι παρακρατήσεις. Ναι. Έχουν πίνακα? Όχι, πίνακας δεν υπάρχει. Ζητούνται. Αλλά ζητούνται. Και λέει, θα πρέπει να ενημερώσετε κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι το αίτημα, καταλάβατε. Ναι, ναι. Είναι το αίτημα αυτό.
Και εξηγεί εδώ πέρα ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 πρέπει να δοθούν το πληρωμή. Ναι, αυτό. Άρα λοιπόν. Το βλέπετε. Άρα, σε λοιπόν, επίσημο χαρτί. Άρα λοιπόν. Μπράβο, αυτό είναι χρήσιμο. Το βλέπετε. Ο καλά το είπα πριν από λίγο. Ο δυστυχής εντός εισαγωγικών υποδιοικητής του ΕΦΚΑ. Καλώς είπε αυτά που είπε. Σας το δείχνω. Χαρτί από τον ΕΦΚΑ. Επιβεβαιώνεται και από εδώ. Και βγαίνει μετά ο υπουργός. Μάλλον ο υφυπουργός και η υπουργός και τώρα διάσουνε τον άνθρωπο. Ενώ φαίνεται ότι έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτά που είπε είναι σωστά. Το αναδείξαμε το ζήτημα με τη βοήθεια του κ. Νικολόπουλου από τον ΕΦΚΑ και μας λέει ότι αυτό το χαρτί, το οποίο άμα δείτε είναι από τα μέσα Οκτωβρίου. Το βλέπω, το βλέπω. Πιστοποιεί ότι μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να δοθούν πίσω τα ποσά. Αυτό είναι το ένα. Ναι, ναι. Το άλλο είναι όμως ότι για τον περισσότερο κόσμο θα είναι χαμηλά. Αυτό είναι δεδομένο. Για τον περισσότερο κόσμο που είχε μικρές ή μεσαίες συντάξεις, τα ποσά είναι μικρά. Διότι υπολογίζονται επί της διαφοράς μεταξύ καταβαλωμένων και μειχτών. Πάνω στο μικρό αυτό ποσόν της διαφοράς. Να το μικρό σχετικά. Για μεγαλύτερη συντάξη ήταν μεγαλύτερο. Τώρα διάστημα αλλά ήταν 4% η κράτηση. Και μετά έγινε το συμβίο. Μετά έγινε από τον, δηλαδή, τον Ιούλιο του 2015 έγινε 6%. Κάποιος που έπαιρνε 487 ευρώ. Οι νόμοι έγινε του 2011 και του 2012. Από τότε οι παρακρατήσεις γίνανε στο 4%. Μπήκε το 2015 το 2%. Από τον Ιούλιο του 2015 έγινε το άλλο. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που ερέθησαν πριν από λίγο. Έχω τον πειρασμό να την κάνω. Σε ποια χώρα ζούμε σήμερα? Ο συνταξιούχος έχει μια σύνταξη. Πάει να πάρει τη σύνταξή του και βλέπει ότι του έχουν κόψει 100, 200, 300 ευρώ. Δεν τον ενημέρωσε κανείς. Ναι. Το βλέπει όταν πάει να πάρει τη σύνταξή του. Ξαφνικός θάνατος στο ταμείο. Ξαφνικός θάνατος. Σε όλη την Ευρώπη, όταν γίνεται μία παρακράτηση για οποιοδήποτε λόγο από τη σύνταξη, ειδοποιείται προηγουμένως ο συνταξιούχος. Η σύνταξη είναι περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορεί κανείς να παρεμβαίνει και να το αφαιρεί χωρίς να κάνει κάποια ενημέρωση. Πάμε στον άλλον που έχει μια κατάθεση στην τράπεζα. Πάει να πάρει τα λεφτά του και διαπιστώνει ότι ή ολόκληρο ή ένα μέρος έχει κατασχεθεί. Ναι. Και αυτός δεν έχει καμία ενημέρωση. Όταν πάει να πάρει τα λεφτά, βλέπει ότι έχουν κατασχεθεί. Δεν του ήρθε κανένα χαρτί.